Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και σήμερα είπαμε ότι 25η Οκτωβρίου είναι η μέρα, παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι σήμερα και να μην έχουμε ετοιμάσει κάτι σχετικό. Η Γιώτα Γερχοντάκη είναι εδώ. Γιώτα, προσφάτως συνομίλησες με ανθρώπους της κλινικής Ασκληπείο. Σωστά. Εκεί όπου νομίζω τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει το σημείο αναφοράς για πολλές γυναίκες οι οποίες σπέβδουν για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις πρόληψης. Συνάντησες, συνομίλησες με γιατρούς της κλινικής. Τι σου είπαν? Δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και γενικότερα των παθήσεων του μαστού. Μιλάμε φυσικά για την κυρία Σοφία Κακουλάκη, η οποία είναι χειρουργός-ογκολόγος μαστού, και τον κύριο Άρη Βασιλογιαννάκη, ο οποίος είναι ακτινολόγος, ειδικός στην απεικόνηση του μαστού. Μιλήσαμε λοιπόν και με τους δύο, οι οποίοι είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Ασκληπείου Κρήτης, το Ηράκλειο, το οποίο βρίσκεται στην Ζωγράφου 8, στο κέντρο της πόλης. Μας ενημέρωσαν για τον καρκίνο του μαστού και γενικότερα για το τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, καθώς υπάρχει ένα ποσοστό, μικρό μεν, αλλά περίπου υπάρχει. Περίπου στο 1% είχα διαβάσει κάποια στιγμή των περιπτώσεων. Είναι ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο και οι άντρες θα πρέπει να προσέχουν. Όμως, πέρα από όλα αυτά, καθώς διανύουμε έτσι κι αλλιώς τον μήνα Οκτώβριο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, έτσι, το Ασκληπείο Κρήτης έχει μία προσφορά για την ερχόμενη εβδομάδα. Να το πούμε και να πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το βίντεο το οποίο μας έχει ετοιμάσει, μας έχει φέρει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να προσέρχονται οι ασθενείς στο Ασκληπείο για να έχουν μια δωρεάν κλινική εξέταση και με τα έκπτωση 20% στις μαστογραφίες και τα υπερηχογραφήματα του μαστού, εφόσον αυτά χρειαστούν. Βέβαια, καλό είναι να πάρουν ένα τηλέφωνο προκειμένου να υπάρξει ένα ραντεβού και να μην υπάρξει ένα συνωστισμό. Σωστά. Όμως υπάρχει αυτή η προσφορά για την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε. Η πρόληψη είναι το παν. Η πρόληψη σώζει ζωές σε όλες τις περιπτώσεις, σε ό,τι και αν αναφερόμαστε, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που έχει φέρει η Γιώτα Γερχοντάκη και επιστρέφουμε. Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να δει μια γυναίκα και θα πρέπει να την κινητοποιήσουν? Η γυναίκα θα πρέπει σε περίπτωση που παρατηρήσει μια αύξηση του μεγέθους του στήθους ή διαπιστώσει μια αλλαγή στην υφή και τη χρειά του δέρματος, να επισκεφτεί το γιατρό της. Επίσης μπορεί να ψηλαφίσει μια σκληρία ή μια μάζα στο μαστό ή στη μασχάλη. Είναι υποχρεωμένη να παρατηρεί το σχήμα των θυλών της. Σε περίπτωση που οι θυλές τραβιούνται προς μέσα, που ονομάζεται η σολκή, ή στην περίπτωση εκρήματος από τις θυλές, επίσης πρέπει να θορυβηθεί και να επισκεφτεί το γιατρό της. Τέλος, πόνος που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι εντοπισμένος στο μαστό ή στη μασχάλη, πρέπει πάντα να διερευνάται. Αν μια γυναίκα διαπιστώσει ότι έχει ένα από αυτά τα συμπτώματα που αναφέρατε, τι πρέπει να κάνει? Καλό είναι να επισκεφτεί μια οργανωμένη μονάδα μαστού, όπου εξειδικευμένοι στο μαστό επιστήμονες θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και θα βάλουν την ακριβή διάγνωση. Μια τέτοια μονάδα μαστού περιλαμβάνει φυσικά το χειρουργό μαστολόγο, τον εξειδικευμένο στο μαστό ακτινολόγο και τον παθογνωματώμο. Η διάγνωση γίνεται αμέσως? Ναι, η διάγνωση μπορεί να γίνει αμέσως, εφόσον η ασθενής επισκεφτεί μια οργανωμένη μονάδα μαστού. Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα ο ασθενής όταν διακρίνει κάποιο σύμπτωμα? Με το που έρθει η γυναίκα στη μονάδα μαστού, βλέπει πρώτα το χειρουργό-οκολόγο, ο οποίος πραγματοποιεί την κλινική εξέταση, παίρνει το ιστορικό στους ασθενούς και κατατάσσει ανάλογα με το ρίσκο της σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Με την κλινική εξέταση, ο χειρούργος μαστολόγος μπορεί να δει αν υπάρχουν ευρήματα και αν τα ευρήματά του συμφωνούν με αυτά της ασθενούς και θα παραγγείλει τις ενδεικνυόμενες εξετάσεις. Ο χειρουργός κατευθύνει ποιες θα είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις και θα τις ζητήσει από τον ακτινολόγο. Δεν είναι σωστό ο ασθενής να πηγαίνει μόνο στον ακτινολόγο ζητώντας την εξέταση που αυτός νομίζει.
Ποιος είναι ο τρόπος για να κάνουμε αυτοέλεγχο και κάθε πότε πρέπει να κάνουμε? Είναι καλό να γίνεται μια φορά το μήνα, περίπου μια εβδομάδα μετά την περίοδό της. Χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, η γυναίκα συνήθως στέκεται μπροστά σε ένα καθρέπτη και πραγματοποιεί διάφορες κινήσεις που της επιτρέπουν να δει αλλαγές στο στήθος της. Πρώτα απ' όλα στέκεται με τα χέρια κάτω και τους αγκώνες πίσω, γυρνάει δεξιά και αριστερά και παρατηρεί αν υπάρχει αλλαγή στο στήθος, αλλαγή στο δέρμα ή στο μέγεθος. Έπειτα σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στον καθρέπτη, γυρνάει πάλι δεξιά και αριστερά και παρατηρεί το σχήμα του στήθους της και αν βλέπει βαθουλώματα ή σωλκές του δέρματος ή της ύλης. Μετά τοποθετεί τα χέρια στη μέση και προσπαθεί να σφίξει τους μυς του στήθους. Αν υπάρχει κάποια βλάβη, αυτή θα προκαλέσει πιθανόν η σωλκή του δέρματος και είναι ένας τρόπος για να διαγνώσουμε το πρόβλημα. Τέλος, η ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι, καλό είναι να έχει ένα μαξιλάρι κάτω από κάθε μαστό και με τις παλάμες των χεριών, όχι τα ακροδάχτυλα, αρχίζει να ψηλαφά το στήθος από τη θηλή κυκλικά προς τα έξω. Κύριε Βασιλογιαννάκη, είστε ιατρός ακτινολόγος, ειδικός στην απεικόνιση του μαστού στο Ασκληπείο Κρήτης. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα είναι τι γίνεται με τις γυναίκες, με τους ασθενείς που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το screening, όπως το λένε στα αγγλικά, δουλεύει. Ιδιαίτερα δουλεύει για τις γυναίκες από ηλικίες από 50 ετών μέχρι 70 ετών. Σε αυτές τις γυναίκες, όταν εξετάζονται σε οργανωμένες μονάδες από δύο γιατρούς τις περισσότερες φορές και επιστοποιημένα συστήματα κεντρικά οργανωμένα, έχουν μία μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο κατά 60%. Δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, το 60% των γυναικών αυτών αλλιώς θα πέθαινε. Τι γίνεται με τις γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς? Ο πυκνός μαστός είναι ένα πρόβλημα για τον απεικονιστή. Γιατί η μαστογραφία περιορίζεται στην ευαισθησία της, γιατί μπορεί να κρύψει τους καρκίνους. Και μάλιστα ο ίδιος ο πυκνός μαστός είναι ανεξάρτητος παράγοντας που αυξάνει την πιθανότητα να έχεις καρκίνο του μαστού. Εκεί δεν έχουν καταλήξει ακόμα διεθνώς τι είναι αυτό το οποίο είναι το ιδανικό που πρέπει να γίνεται. Πάντως πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι επιπλέον. Άλλοι λένε ότι πρέπει να γίνεται μια σύντομη μαγνητική τομογραφία. Άλλοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε μια τρισδιάστατη μαστογραφία που τη λένε τομοσύνθεση. Άλλοι λένε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτοματοποιημένους υπερήχους που παίρνουν μια τρισδιάστατη εικόνα. Και άλλοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε το ένα υπερηχογράφημα που το κρατάει κάποιος κτηνολόγος και συμπληρώνει τη μαστογραφία. Αναφέρατε προηγουμένως την τομοσύνθεση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι? Είναι μια καινούργια τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια έρχεται διαρκώς και περισσότερο στο προσκήνιο. Μάλιστα έχουν γίνει... Θα σας πω καταρχήν τη μέθοδο, δηλαδή παίρνει η λιχνία, δηλαδή που βγάζει την ακτίνα, κάνει ένα ημικύκλιο. Και όπως παίρνει από το ημικύκλιο, βλέπει το μαστό και από την άλλη πλευρά και από εδώ. Και φτιάχνει μια τρισδιάστατη εικόνα, έτσι ώστε αν ένας πυκνός μαστός μας κρύβει κάτι, αυτό μπορεί να δει τι συμβαίνει και από πίσω και να δει επιπλέον βλάβες.